τα σπίτια του λαού, τα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος αντούξες οικομός. Στεχόμαστε αλληλέγγυοι στη συναδέλφισά μας, που η εταιρεία του Βάλιου, κρυβόμενη πίσω από τους νόμους διαχρονικά των κυβερνήσεων, θέλει να τους πετάξει στον δρόμο. Τους κάνουμε ξεκάθαρο και αυτούς και την κυβέρνηση και όλους ότι κανένα σπίτι δεν θα περάσει στα χέρια των τραπεζιτών. Σήμερα είμαστε εδώ για έναν ακόμα πληστηριασμό σε μια λαϊκή οικογένεια με ανήλικο παιδί. Συμπαραστεκόμαστε σε αυτή την οικογένεια και σε κάθε οικογένεια που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι τους. Βρεθήκαμε σε μια συζήτηση με την εταιρεία του Value για να μπορέσει να γίνει μια διαπραγμάτευση πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα του συναδέλφου. Η συγκεκριμένη εταιρεία που διαχειρίζεται τα δάνεια, όπως και αντίστοιχα άλλες εταιρείες, κρύβονται πίσω από ένα νομικό πλαίσιο το οποίο τους εξασφαλίζει ότι μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη, είτε είναι αυτά πρώτη κατοικία και γενικά όλες τα περιουσιακά του στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι ευθύνη ξεκάθαρα της νομοθεσίας που την έχει θεσπίσει ένα συγκεκριμένο το κράτος, άρα εκεί είναι ο υπεύθυνος που παίρνει τα σπίτια του κόσμου και τις πρώτες κατοικίες. Από εδώ και πέρα συνεχίζουμε. Θα δίνουμε το χέρι σε όποιο σηκώνεται. Θα είμαστε στο πλάι κάθε εργαζόμενο, κάθε ελεύθερο επαγγελματία που έχει αντίστοιχα προβλήματα. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 9.30 ώρα, συνεχίζουμε με παράσταση διαμαρτυρίας και κινητοποίηση έξω από το συμβολιογραφείο το οποίο θα προχωρήσει ο πληστηριασμός. Να σταματήσουμε εκεί πέρα τη διαδικασία. Θα πληροφορήσουμε και από τα σωματεία μας και τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους να παρευρεθούμε μαζικά στο συγκεκριμένο χώρο. Συνεχίζουμε και με αλληλεγγύη στηρίζουμε όποιον είναι σε δύσκολη κατάσταση.